Σούπερ φορτηγό. Γεια σου, Μπόμπι. Τι υπέροχη μέρα για εστιοπλοεία. Hey, να ο Φρανκ. Πρέπει να γύρισε από τις διακοπές του με τον Τόμ και την Πίκλα. Γεια σου, Φρανκ. Γιατί δεν σταματάς να δείξεις στον Μπόμπι τι πήρες από το ταξίδι σου. Θα πρέπει να ρίξεις την άγκυρά σου τώρα, Μπόμπι. Έχεις να δείξεις κάτι στον Μπόμπι, Φρανκ. Καινούρια γυαλιά ηλίου. Καταπληκτικά. Πάμε να δείξουμε και στα άλλα αυτοκίνητα. Τι συμβαίνει? Νομίζεις πως κόλλησε η άγκυρά σου? Να προσπαθήσουμε πάλι. Ω Θεέ μου, φαίνεται πως έχεις πραγματικά κολλήσει και το ρεύμα γίνεται πιο δυνατό. Hey, Φρανκ, γύρνα πίσω. Η άγκυρα του Μπόμπι κόλλησε. Πιστεύεις πως πρέπει να φωνάξουμε το σούπερ φορτηγό? Φρανκ, μπορείς να μας βοηθήσεις? Καρλ, ο Μπόμπι έχει πρόβλημα. Κόλλησε η άγκυρά του. Μπορείς να έρθεις στο ποτάμι και να τον βοηθήσεις? Ένα φορτηγό καρχαρίας. Τέλεια ιδέα, Καρλ. Ανυπομονώ να το δω. Αποκλείεται. Είναι καταπληκτικό. Είσαι έτοιμο, σούπερ φορτηγό? Ωραία. Πάμε. Ήρθε το σούπερ φορτηγό. Όχι, να προσπαθήσουμε πάλι. Πιο πολύ αυτή τη φορά.
Μπράβο, σούπερ φορτηγό. Οχ, όχι. Πού είναι το σούπερ φορτηγό? Τι απίθανη διάσωση, σούπερ φορτηγό. Τα λέμε την επόμενη φορά. Καρλ, μεταμορφώσου. Γεια σου, Γκάρι. Τι συνέβη? Ω, ξεφούσκωσε το λάστιχό σου. Τι θα κάνεις τώρα? Η δουλειά πρέπει να γίνει σήμερα. Μην ανησυχείς, Γκάρι. Μπορούμε να φέρουμε τον Καρλ, το Transformer φορτηγό, να σε αντικαταστήσει για μια μέρα. Θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Τέλεια. Πάω να βρω τον Καρλ. Γεια σου, Καρλ. Ο Γκάρι το σκουπιδιάρικο χρειάζεται βοήθεια. Θα έρθεις? Τέλεια. Ας πηγαίνουμε. Σε ποιο όχημα θα μετατραπεί σήμερα, Καρλ? Φυσικά, σε ένα απορριμματοφόρο φορτηγό. Ώρα να μετατραπείς, Καρλ. Καρλ, μεταμορφώσου. Τέλεια, Καρλ. Τώρα πάμε να βρούμε τον Γκάρι. Κοίτα, Καρλ. Ο Γκάρι το σκουπιδιάρικο μας περιμένει. Ο Καρλ ήρθε να σε βοηθήσει, Γκάρι. Υπέροχα. Ας πιάσουμε δουλειά, λοιπόν. Τέλεια. Ώρα να αδειάσουμε τα σκουπίδια μέσα στη Χωάνη. Καταπληκτικά! Τέλεια δουλειά, Καρλ. Μας έχει μείνει ένας μόνο κάδος ακόμα. Mm.
πας περίφημα, Κάρλ. Ναι, αυτό είναι. Υπέροχα. Λοιπόν, η δουλειά τελείωσε. Έσωσες τη μέρα του Γκάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γκάρι. Ώρα να φύγεις τώρα. Γεια σου, Κάρλ. Τα λέμε αργότερα. Γεια σου, Γκάρι. Γεια σου, μωρό Τόμ. Μόλις είδες ένα λιοντάρι. Το μωρό Τζέρι και το μωρό Κάρι δείχνουν φοβισμένοι. Πού το είδες? Στο σχολείο. Αλλά δεν νομίζω πως υπάρχουν λιοντάρια στην αυτοκινητούπολη. Εντάξει, πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Ήταν μέσα από τις πύλες. Ένα λιοντάρι. Μωρά, τρέξτε. Σωστά, πρέπει να φέρετε το σούπερ φορτηγό. Υπέροχη ιδέα. Πρέπει να γυρίσετε στο πάρκο που είναι ασφαλές. Κάρλ, τα μωρά αυτοκίνητα είδαν ένα λιοντάρι στο σχολείο. Πρέπει να κάνεις κάτι. Σε τι θα μετατραπείς? Σε έναν ανιχνευτή ζωόν. Ωραία! Wow. Whoa. Whoa. Hey, μωρά, το σούπερ φορτηγό ήρθε να ερευνήσει. Το λιοντάρι ήταν στο προάβλιο. Πάμε. Oh.
Το λιοντάρι έφυγε. Έχεις δίκιο. Πρέπει να το βρούμε γρήγορα. Ωραία ιδέα, μωρό Τζέρι. Σούπερ φορτηγό. Χρησιμοποίησε τα κιάλια σου. Το λιοντάρι έχει το μωρό, Μπεν. Όχι, όχι. Μείνετε πίσω από το σούπερ φορτηγό, μωρά. Ξεφεύγει. Καρλ, κάνε κάτι. Τον πιάσαμε. Καρλ, ακόμα ξεφεύγει. Σούπερ φορτηγό, δεν νομίζω πως αυτό είναι λιοντάρι. Συγγνώμη γι' αυτό, Μπεν. Νομίσαμε πως ήσουν ένα πραγματικό λιοντάρι. Κοιτάξτε ποιος είναι, παιδιά. Είναι ο Μπεν το τρακτέρ, βαμμένος ακριβώς όπως ο Άλεξ από τη Μαδαγασκάρη. Επέστρεφες από το βαφείο του Τόμ και αποφάσισες να πάρεις το μωρό Μπεν από το σχολείο. Λοιπόν, να πάτε στο καλό, παιδιά. Γεια σας τώρα. Σούπερ φορτηγό. Γεια σου, Σαμ. Wow, σίγουρα καθάρισες πολύ χιόνι αυτό το χειμώνα. Τα μωρά το λατρεύουν. Έχει τόσο πλάκα. Το μωρό Κέιτι είναι τόσο ρυψοκίνδυνο. Αυτός ο σωρός από χιόνι σίγουρα είναι δίπλα στο λόφο που παίζουν τα μωρά, Σαμ. Σαμ, πιστεύεις πως είναι ένα ασφαλές μέρος για να στιβάξεις το χιόνι? Σταμάτα! Μην κατεβαίνεις αυτή την πλαγιά, μωρό Κέιτι. Όχι, όχι. Είσαι καλά, μωρό Κέιτι. Κρατήσου γερά. Είσαι πάρα πολύ βαθιά στο χιόνι για να μπορέσει ο Σαμ να σε σώσει. Αυτή είναι δουλειά για το σούπερ φορτηγό. Το μωρό Κέιτι έχει κολλήσει στο χιόνι, στο λόφο της πίστας, Καρλ. Μπορείς να βοηθήσεις? Υπέροχα! Σε τι θα μετατραπεί σήμερα, Καρλ? Φαίνεται πως πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό χειμωνιάτικο όχημα. Χιονοπέδιλα και μπαστούνια χιονοδρομίας. Παπούτσια για το χιόνι επίσης. Αυτό ήταν ενδιαφέρον. Τι θα μπορούσε να είναι?
Καταπληκτικά, Σούπερ Φορτηγό. Είσαι πανέτοιμος να σώσεις τη μέρα. Πάμε! Μην ανησυχείς, μωρό Φράνσις. Ήρθε το Σούπερ Φορτηγό. Θα βγάλει το μωρό Κέιτι από το χιόνι. Μπορείς να δεις το μωρό Κέιτι από εκεί, Σούπερ Φορτηγό. Τέλεια ιδέα, Κάρλ. Ας ανέβουμε λίγο υψόμετρο. Κοίτα, εκεί είναι. Θα ακολουθήσεις την ίδια ράμπα που πήρε και το μωρό Κέιτι. Καλή τύχη, Σούπερ Φορτηγό. Wow, καταπληκτικό. Θα χρησιμοποιήσεις τα παπούτσια του χιονιού τώρα για να περπατήσεις γύρω από το μωρό Κέιτι. Αλλά πώς θα τη βγάλεις από το χιόνι, Σούπερ Φορτηγό? Έχεις κάνει πολύ φτιάρισμα σήμερα, Σούπερ Φορτηγό. Μωρό Κέιτι, μας τρόμαξες πολύ. Αλλά φαίνεται πως το διασκεδάζεις. Είχες μία περίεργη μέρα, μωρό Κέιτι. Λοιπόν, η διασκέδαση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το Σούπερ Φορτηγό έχει μία μικρή έκπληξη για όλους σας. Ζεστή σοκολάτα. Τι ωραία. Ευχαριστούμε που έσωσες τη μέρα, Σούπερ Φορτηγό, και που έκανες αυτό το απόγευμα να το θυμάται για πάντα το μωρό Κέιτι. Γεια σας, παιδιά. Τα λέμε την επόμενη φορά.